έχουμε μαζευτεί σήμερα εδώ πέρα αντιπρόσωποι από συλλόγους, φορείς και εργατικά σωματεία έξω από την πρεσβεία του Καζακστάν. Να θυμίσουμε ότι το Καζακστάν είναι η ένατη μεγαλύτερη χώρα σε έκταση, ενώ έχει 19 εκατομμύρια κατοίκους και συγκεντρώνει πάνω από το μισό ΑΕΠ των δραστηριοτήτων της Κεντρικής Ασίας. Ανάμεσα σε άλλα, εξάγει πετρέλαιο, εξάγει φυσικό αέριο, ενώ έχει και πολύτιμα μέταλλα, καθώς είναι ο πρώτος παραγωγός στο ουράνιο. Τι γίνεται όμως, γιατί έχουμε έρθει εμείς όλοι εδώ σήμερα? Πρόκειται για μια κλασική περίπτωση των πλούσιων χωρών, πλούσιων σε υπέδαφος, πλούσιων σε πρώτες ύλες, που η καπιταλιστική εκμετάλλευση καταδικάζει τα εκατομμύρια του λαού της να ζούνε με μισθούς και συντάξεις πείνας, να ζούνε στην ανεργία, να ζούνε στη φτώχεια. Τους αναγκάζει να μεταναστεύουν εσωτερικά ή στις παρακείμενες χώρες για να εξασφαλίσουν τα προστοζήν. Την ίδια ώρα όμως που κάποιοι ζουν στην έντια, στη φτώχεια, κάποιοι άλλοι ζουν μέσα στα πλούτη, μέσα στην απόλυτη χλυδή, και είναι μια τέτοια περίπτωση στο Καζακστάν, που ενώ ο ενεργειακός χώρος πλούτος της χώρας στην ουσία καταμιστεύεται από τα διεθνή και τα ντόπια μονοπόλια, αυτός ο πλούτος κατευθύνεται προς την Ευρώπη, προς την Αμερική, προς τη Ρωσία, προς τα κινέζικα χέρια για εκμετάλλευση. Αυτές είναι οι πραγματικές αιτίες που οδήγησαν στις λαϊκές κινητοποιήσεις στο Καζακστάν. Είναι οι αντιλαϊκές πολιτικές που πλήττουν το λαό του Καζακστάν και τον έκαλαν στον δρόμο. Δεν είναι πρωτόγνωρες για το Καζακστάν αυτές οι κινητοποιήσεις. Να θυμίσουμε ότι πριν από 10 χρόνια στην πόλη Ζαναοζέν, μέσα σε μεγάλες απεργίες, η κρατική καταστολή οργίασε, δολοφόνησε δεκάδες απεργούς, ενώ μετά από αυτό ακολούθησε σωρία καταστατικών κρατικών παρεμβάσεων, χτυπώντας πρώτα και κύρια τα συνδικάτα, βγάζοντας παράνομα τα συνδικάτα και βάζοντας εμπόδια στην οργάνωση των εργατών. Αυτή τη φορά ήταν οι αυξήσεις στο αέριο που έκαναν το λαό να ξεσηκωθεί και να αναμετρηθεί με αυτές τις μεγάλες δυναμικές λαϊκές κινητοποιήσεις. Ήταν άλλη μια φορά που οι πολιτικές επιλογές των κυβερνώντων ήταν η σπίθα που πυροδότησε τη λαϊκή κατακραυγή. Στο δυτικό Καζακστάν, όπου υπήρχε η προηγούμενη πείρα της εργατικής πάλης, οι εργαζόμενοι πιο συγκροτημένα κινήθηκαν, μπόρεσαν να περιφρουρήσουν τις εργατικές λαϊκές κινητοποιήσεις του, ενώ αλλού ξεσπάσανε πιο αυθόρμητα λαϊκές κινητοποιήσεις. Βιάστηκαν οι κυβερνώντες, βιάστηκαν οι καπιταλιστές να μιλήσουν περί ξένης επέμβασης. Κατηγορούσαν τον ξεσηκωμένο λαό ότι ήταν ξένοι μισθοφόροι ένοπλοι για να δικαιολογήσουν την καταστολή και την ενεργοποίηση, τη στρατιωτική εμπλοκή των δυνάμεων του Οργανισμού Συμφώνου Συλλογικής Ασφαλείας, όπου συμμετέχουν ανάμεσά τους η Ρωσία, το Καζακστάν, η Αρμενία και άλλες χώρες. Οι λαοί όμως που αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους δεν είναι τρομοκράτες. Εμείς το ξέρουμε και το φωνάζουμε σε όλους. Η καταστολή του αυταρχισμός, η ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης, η απαγόρευση των απεργιών, οι διώξεις των αγωνιστών εργαζομένων είναι η απάντηση των κυβερνήσεων για να αναχαιτήσουν την αγανάκτηση των λαών. Εμείς και σήμερα εδώ πέρα διατρανώνουμε και εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον αγωνιζόμενο λαό του Καζακστάν, στο δίκαιο αγώνα του για να καλυτερεύσει την ίδια του τη ζωή, το ίδιο του το βιωτικό επίπεδο. Διαδηλώνουμε ενάντια στη ληστεία του ενεργειακού πλούτου της χώρας από τα μονοπόλια. Συνταζόμαστε μαζί τους στην πάλη για δημοκρατικές ελευθερίες, για συνδικαλιστικά δικαιώματα. Ένα μπορούμε να κρατήσουμε και από το παράδειγμα αυτό των κινητοποιήσεων, ότι η λαϊκή πάλη δεν σταματά, ούτε με νόμους, ούτε με την κρατική καταστολή. Αυτό το κρατάμε γερά και για τους δικούς μας αγώνες, για τους αγώνες της εργατικής τάξης σε όλο τον κόσμο. Σε αυτόν τον δρόμο πορευόμαστε για να δουν οι εργαζόμενοι πραγματικά άσπρη μέρα. Καλή συνέχεια.